Να ξεκινήσουμε πρώτα από το δεύτερο σας ερώτημα με τα self-test που είναι και πιο επίκαιρο και γίνεται από τώρα. Έχει ξεκινήσει αυτό. Με τα self-test, ναι, μένω ότι λένε και εμείς ότι είναι καλό, διότι οι εργαζομένοι μπορούν κάλλιστα να ξέρουν ανά πάσα στιγμή που έρχονται σε επαφή με ανθρώπους εάν έχουν τον ιό μέσα τους ή αν θα το μεταδώσουν ή αν είναι θετική ή αρνητική γενικότερα. Οπότε είναι ένα καλό μέτρο, απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε το 100% την συγκυρότητα σε αυτού του τεστ, ότι πράγματι ο εργαζόμενος ή το κάνει ή όχι. Από εκεί ύστερα εμείς σαν επιχειρήσεις έχουμε ένα έγγραφο το οποίο μας υπογράφει ο κάθε εργαζόμενος και μας λέει ότι έχει κάνει το self-test, το έχει περάσει στο εργάνι μέσα από την πλατφόρμα και έχει δηλώσει αν είναι ή όχι. Επομένως υπάρχει πλατφόρμα καταχώρησης. Υπάρχει πλατφόρμα καταχώρησης μέσα από το εργάνι, μέσα από gov.gr, self-test.gov.gr, το οποίο από εκεί πέρα μπορεί ο εργαζόμενος μετά που θα κάνει το self-test να δηλώσει το αποτέλεσμα και να το περάσει μέσα στο εργάνι να είναι δηλωμένο. Τώρα για το άνοιγμα της εστίασης, όπως είπαμε, ήταν πολύ ευνηδιαστικό πράγματι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε ημέρα αργίας όταν προηγούνται και δύο μέρες αργίας πριν. Τα καταστήματα χρήζουν τροφοδότηση, σαν τροφοδότηση, και αυτή τη στιγμή τα καταστήματα ξέρετε πολύ καλά ότι είναι άδεια. Κάποιος για να πάει σε ένα εστιατόριο πρέπει να φάει φρέσκα προϊόντα, άρα με δύο μέρες αργία, ή τη μέρα που θα ανοίξει, θα πρέπει να τα πάρει τρεις μέρες, τέσσερις μέρες πιο νωρίς. Άρα λίγο άστοχη η ημερομηνία. Και πρέπει να πούμε και ότι είναι και άστοχο το θέμα της επανεκκίνησης. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε πει ότι έχει κάνει αίτηση στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση για τα 330 εκατομμύρια για την επανεκκίνηση των καταστημάτων. Και όταν λέμε επανεκκίνηση καταστημάτων, εννοούμε αυτό ότι στις 3 μηνών ανοίγουμε. Άρα την επιδότηση έπρεπε να την πάρουμε πιο νωρίς, ώστε να μπορούν τα καταστήματα με αυτά τα χρήματα να επανεκκινηθούν. Εμείς δεν θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Καταλαβαίνετε, με 6 μήνες κλειστά κάποια καταστήματα δεν έχουν καν ταμείο. Δεν υπάρχουν χρήματα ώστε να πάρουν προμήθειες για να ξεκινήσουν. Και σύν το δεύτερο, η δεύτερη αστοχία ήταν το 11 η ώρα ωράριο. Βλέπουμε τώρα την τελευταία εβδομάδα ότι γίνονται κάποια πάρτι, κορονοπάρτι που λένε κοινώς στην Αθήνα, σε πλατείες κτλ. Δεν θα αργήσουν να έρθουν και τοπικά εδώ και στη Χίο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι 11 η ώρα, αν κλείνουν τα μαγαζιά με περιορισμούς, με 6 άτομα, ανατραπέζι, με 2 μέτρα απόσταση κτλ., που δεν θα μπορούν πραγματικά να βγάλουν τον εαυτό που θέλουν οι άνθρωποι μέσα από τα ποτά, μέσα από οτιδήποτε. Αυτό θα μαζεύονται μετά τις 11 στις πλατείες, θα παίρνουν στο χέρι ένα ποτό και θα γίνεται αυτή η συσσόρευση και τελικά το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, αντιθετικό από όλα. Επομένως, δεν σημαίνει ότι επιστρέφεται στην κανονικότητα το άνοιγμα. 100% όχι. Στην κανονικότητα με τίποτα. Δεν θα μπορούμε να δεχτούμε. Μετά από 6 μήνες θα είμαστε με περιορισμούς μόνο με εξωτερικούς χώρους. Οπότε καταλαβαίνετε, δημιουργείται και αθέμητος ανταγωνισμός με τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν μόνο εσωτερικούς χώρους. Δεν ανοίγουν τα κέντρα διασκέδασης και οι αίθουσες εκδηλώσεων θα ανοίξουν πάλι μετέπειτα. Οπότε και εκεί βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουμε στο 100% της πληρότητας εστίασης ότι ανοίγει. Οπότε καταλαβαίνετε, ακόμα είμαστε στα ημίμετρα. Ανοίγουμε με περιοριστικά μέτρα.